Φτάσαμε λοιπόν και στο τέλος της σημερινής γιορτής, στο φίλο μας τον Δημήτρη, τον Μπιζέτα, τον ταμείο εδώ της ομάδας, του Συλλόγου Σαββίδη Βερίας. Θα κλείσει η γιορτή μας εδώ πέρα στο Δημητράκη, ντάλα μεσημεριού, 13 του Ιουνίου και έχουμε και 2021. Απελευθερωθήκαμε και αρχίσαμε τις γιορτές. Γιορτή πουλιών, λογικό, τέτοια εποχή, πουλάκια θα δούμε. Πετάξανε άλλα 8 άτομα σήμερα και ο ένατος είναι ο Δημητράκης, που θα κλείσει και τη γιορτή. Έτσι απλά, πάμε λοιπόν. Έχει ένα παλό αεράκι, αλλά ούτε ξέρουμε μπροστά που φυσάει. Διάφορες κατευθύνσεις θα το έλεγα. Ναι, γυρίσανε πλάτες και πάνε τώρα. Έχουμε και άσπρα μέσα. Ωραία, τα άσπρα θα φαίνονται. Μέσα στη γαλανάδα. Έχει απ' όλα ο μπακτσές. Και σέσικα βλέπω, να, αυτό είναι σέσικο. Αυτό είναι το σεσάκι του, ναι. Λοιπόν, ας αφήσουμε το ένα και πάμε τώρα στην ομάδα. Ντάλα μεσημεριού, από ό,τι λένε εδώ έχει πολύ σάινι φέτος. Κυκλοφοράει πολύ σαϊνάς, έχει φάει ήδη, πριν του κόγια του φάγε 5. Ναι, θα φαίνεται αστείο τώρα, ε. Πραγματικά παιδιά του φάγε 5, ναι. Σε 2 πενταξιές βέβαια. Έκανε μία πενταξιά, του φάγε 2 και μετά ξανακάνει άλλη μία στο καπάκι και του φάγε, στο καπάκι, του φάγε 3. 2 σαένια και μια γερακομάνα. Λοιπόν, ο Δημήτρης θα πέταξε με αυτές τις συνθήκες κι αυτός, μέσα στο λιοπύρι. Ντάλα μεσημεριού είναι τελευταίος του τυχεοκλήρος και λογικό είναι να είναι και περασμένη η ώρα. Κατά συνέπεια έχουμε και πιο πολύ ζέστη, ο ήλιος είναι τελείως από πάνω, έχουμε θέματα. Δεν πάμε να δικαιολογηθούμε, ωραία πετάνε τα πουλάκια, βγάζουν το προγραμματάκι, πιτσούνια είναι παιδιά, είναι πουλάκια, βεριωτάκια, βγάζουν τα φτεράκια αυτά που πρέπει να βγάλουνε. Και πήγανε και εκεί πέρα, αυτή τη στιγμή. Για να δούμε λοιπόν, πάμε πάλι πάνω. Αρχίσαμε τώρα τα πάνω κάτω, ναι. Μπήκε ο Σενάς. Μπήκε, μπήκε και εδώ. Ναι, ναι, είναι φοβερό, είναι φοβερό. Άτο, αυτό το πράγμα, αυτό το πράγμα. Δηλαδή πόσα σαΐνια πρέπει να έχει, ρε παιδιά, είναι... Έφαγε και του τεγούσια να ξέχασα. Να, αυτός είναι ένας κοντοφτέρης. Δρεπάνι είναι, ναι, δρεπάνι, δεν γλιτώνει τίποτα. Δεν γλιτώνει τίποτα. Θα φάει τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Μακάρι να βγω ψεύτης, τα ρίχνει τώρα. Κούμπωσε, κούμπωσε. Όσο και να χτυπιέστε. Αυτό ήταν. Κλείνει η παράσταση τώρα κάπως έτσι. Δυστυχώς δεν θέλαμε έτσι, αλλά έτσι έκλεισε, ναι. Αυτό είναι το τέλος της γιορτής μας, της σημερινής, το 2021 καλοκαίρι. Δημήτρη, μην ξαναβάλεις, θα σου φάει κι άλλο, ε! Έτσι έκανε και ο Κόγιας, ξανάβαλε και του φάγε άλλα 3. Πέφτουνε τώρα τα φουκαριάρικα, εντάξει. Όσα προλάβανε και γλιτώσανε, ήρθανε. Πάμε να τα πούμε και από κοντά ένα χεράκι. Ναι, πάμε. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ήρθαμε κοντά. Εδώ κλείνει και η γιορτούλα μας, η καλοκαιρινή, μετά από 1,5 χρόνο αποχής, λόγω των γνωστών παγκοσμίων προβλημάτων. Καλά το είπα, ε. Ανοίξανε πάλι γιορτές εδώ των Περιστεριών, έχουμε έρθει στη Βέρεια, ντάλα καλοκαιριού, λογικό να βλέπουμε πουλάκια. Εδώ ο σύλλογος του... της Βερίας, Σαββίδη. Άνοιξε το κύκλο των γιορτών, τον καλοκαιρινό. Είχαμε φοβερές απώλειες από σαΐνη, παιδιά, φοβερές. Εδώ ο Δημήτρης ήταν πολύ τυχερός, του φάγε μόνο ένα. Ενώ πριν του Κόγια του φάγε 5. Και αμέσως πριν του Τεγούση, μόνο ένα, ναι. Γιατί τα γκρέμισε. Βέβαια, ο Κόγιας ξανά βάλε πάλι, έτσι, να είμαστε ειλικρινείς. Δεν του φάγε 5 σε μία. Βάζει την ομάδα, του τρώει 2 και μετά ξαναβάζει και του φάγε 3. Ένα γερακομάνα και 2 τασαίνια. Έτσι απλά. Υπάρχουν αποδείξεις, ο Μπανάνης δεν λέει ψέματα. Είναι γραμμένα και σε βίντεο δηλαδή, εντάξει.
Ναι, το είδαμε και αυτό. Αυτά λοιπόν είναι τα πιπινάκια του φίλου μας του Δημήτρη που κλείνει για τη γιορτή. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι το χειμώνα θα είναι πιο ομαλά τα πράγματα από όλες τις πλευρές. Φίλε Δημήτρη, έκλεισες τη γιορτή σήμερα. Ήταν μια πολύ πετυχημένη, θα έλεγα. Ειλικρινά δεν το λέω τώρα εγώ έτσι για κομπλιμάν. Μια ωραία γιορτούλα μετά από 1,5 χρόνο ανάπαυλας. Ανοίξατε την αυλία για τις καλοκαιρινές γιορτές εδώ, Σύλλογος Βερίας Αβίδη, και νομίζω είχε μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή είδαμε και ωραίους χαβάδες και δυστυχώς είδαμε και ένα πολύ κακό θέαμα με το Σαϊνά. Δηλαδή είδαμε εικόνες, φίλε, που θα γραφτούν στην ιστορία. Δηλαδή τώρα μια πεταξιά, τουλάχιστον εγώ είδα 5 να τρώει, έτσι σε 2 πεταξίες. Τώρα ο Κόγιας λέει ότι του φάγε 7. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να πω ότι του είχα γευτά, εγώ μπορώ να πω αυτά που τραβήξε η μηχανή μου. Εγώ έχω τραβήξει 5 που του τρώει. Δηλαδή μπορεί ο κόσμος να δει live. Και στον Τεγούση πήρε. Ναι. Μετά είχε πάρει πίσω Τεγούση, πήρε και σε. Και στον Μπάμπι πήρε. Και πήρε και σε ένα. Και σε μένα μετά. Και σε ένα πήρε τώρα, μπράβο, ναι. Έχουμε χάσει την μπάλα. Δηλαδή, παιδιά, εν ολίγης, αυτό το πράγμα που έχει γίνει φέτος. Εγώ έρχομαι 25 χρόνια στη Βέρεια. Αυτό το πράγμα που έγινε φέτος, το 2021, το καλοκαίρι της 13 του Ιουνίου, το τονίζω, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, τουλάχιστον στη Βέρεια. Εγώ δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Ένα εξωπραγματικό. Και από ό,τι μου είπε ο Κόγιας, του βάγε και άλλα 2 χτες. Ναι. Κάτι γίνεται με το Σαΐνι, δεν ξέρω τι γίνεται. Α, βέβαια, να μιλάμε ειλικρινά, πιτσούνια, έτσι, μιλάμε για πουλιά. Είμαστε στη γιορτή των πουλιών. Ναι. Και κατά συνέπεια, από ό,τι ξέρουμε, δεν αντιδράνε τα πιτσούνια. Το μεγάλο έχει άλλες αντιδράσεις. Το πιτσούνι, όπως ξέρουμε, κάθεται και το τρώει. Έτσι, έτσι απλά. Εν πάση περιπτώσει, είχαμε και αυτό, είπαμε και το Σαΐνι είναι η φύση. Κόντρα στη φύση δεν μπορούμε να πάμε. Να μιλάμε τώρα και ξεκάθαρα, είναι η φύση. Είναι η αλήθεια. Και το χούπι μας συμβαδίζει με το Σαϊνά. Δεν γίνεται. Από τότε που υπάρχει αυτό το χούπι, υπάρχει και το Σαϊνά, παιδιά. Πρέπει να το δεχτούμε και να λέμε τη σοφή κουβέντα που λέει ο Μπανάνης: γκολ εσύ, σέντρα εμείς. Πάμε παρακάτω. Πες και εσύ δύο λόγια λοιπόν. Κοίταξε, καταρχάς ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που ήρθε και μας τίμησε στη γιορτή μας. Μπράβο, ναι. Πρωτοστατεί η Βέρεια πάντως, Σύλλογος Στέφανος Αβίδης. Και κλειπώντας του Στέφανου. Ναι, ήταν, άνοιξε την αβέρεια. Ήταν η πρώτη που άνοιξε. Δύο χρόνια τώρα δεν είδαμε περιστέρια. Σχεδόν δύο χρόνια. Δεν λόγω του γνωστού προβλήματος. Λόγω του κορονοϊού. Ναι. Εντάξει, τι να πούμε, φέτος το καλοκαίρι είναι κάτι άλλο αυτό με τα γεράκια. Έχουμε γίνει εκτροφής γερακιών. Ναι. Μακάρι να είχαμε έναν τρόπο να κάνουμε συμφωνία να τα ταΐζουμε κάθε μέρα. Αλλά αυτά που θέλουμε εμείς να τα δώσουμε. Μην μας παίρνει. Τι να κάνουμε. Αυτά που πρέπει, τι να κάνουμε. Πρέπει να τα ακουστούμε. Να είμαστε καλά να περνάμε. Μπράβο, έτσι, έτσι. Και σε όλους άλλους συλλόγους που θα κάνουν γιορτή. Κουράγιο να έχουν να ψηλώνουν τα πουλάκια τους και να είναι καλά. Και αυτό. Και το χειμώνα να δείξουμε τα πραγματικά μας περιστέρια. Και το χειμώνα, άλλοι χαβάδες. Μπράβο, έγινε. Άλλοι χαβάδες. Γεια σου Δημήτρη. Να είσαι καλά, ευχαριστώ.